Ούτε εγώ πονάω. Κι εγώ πονούσα τα κόκαλα μου πολύ, δεν τα πονάω πλέον. Και εγώ πονούσα πάρα πολύ. Εγώ είχα μεγάλο πρόβλημα με ημικρανίες από ένα ατύχημα που είχα με το αυτοκίνητο που ήμουν συνοδηγός στα 18 μου. Δηλαδή έκανα εφημερίες και ξυπνούσα και έκανα κάποιες φορές και εμετούς από τους πόνους. Είχες χτύπηση στον αυχέναθανό. Έτσι. Και είχα έναν εφθιασμό, ο οποίος μου είχε αφήσει πάντα πρόβλημα στην αριστερή πλευρά, το οποίο ακόμα υπάρχει ανατομικά. Δηλαδή μπορώ να κάνω κρακ-κρακ τώρα και να τα ακούσω από το μικρόφωνο, ας πούμε. Αλλά υπήρχε και ο πόνος. Τώρα δεν υπάρχει ο πόνος. Δηλαδή αυτό δεν έγινε, να το πω, από τους δύο πρώτους μήνες. Αυτό το παρατήρησα κάποια στιγμή μετά από 3, 4, 5 μήνες κάπου εκεί, που είπα, μα τι γίνανε οι μικρανίες μου. Και τι, δεν παίρνω πια κανένα φάρμακο. Θανώ, τα νευρικά κύτταρα, η νευρομυελίνη είναι λίπος, δεν είναι? Πολύ σωστό. Η μυελίνη ακριβώς, έτσι, όλο αυτό το τύλιγμα του νεύρου στις εμύελες, τέλος πάντων, ίνες τις νευρικές, γίνεται ακριβώς από χοληστερόλη, πολύ σημαντική, και βεβαίως και βιταμίνες παίζουν ρόλο, όπως η βιταμίνη B12, που είναι πάρα πολύ σημαντική στο κρέας, στο σηκώτη, και όλα αυτά θωρακίζονται πολύ καλά. Δηλαδή, να πούμε ότι δεν είναι μόνο το τι βάζουμε, είναι και το τι βγάζουμε, έτσι. Γιατί βγάζουμε και προφλεγμονώδεις ουσίες, όπως είναι τα πολυακόρεστα, τα μερικά πολυακόρεστα λιπαρά, όταν ξεπερνάνε κάποιο όριο, που μιλήσαμε λίγο για τα χοιρινά πιο πριν. Τα σπόρια που έχουν πολυακόρεστα λιπαρά, αυτά τα ωμέγα 6, το λινολεϊκό οξύ, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, όλη αυτή η θεραπευτική προσέγγιση, γιατί λένε πώς και τι έγινε, ας πούμε, πώς λειτουργεί η κάρνιβορα, ας πούμε, γιατί και το γονική, γιατί να αυξήσουμε το κρέας και να. Πρώτα απ' όλα είναι ο αποκλεισμός. Όταν δηλαδή έχω μια πρόκα στο πόδι, βγάζω την πρόκα. Πρώτα λοιπόν χρειάζεται αποκλεισμός. Α, θα προκαλέσεις διατροφικές διαταραχές και το καθεξής που λένε. Άκου. Έχω μια κοπελά που είναι και στο δάστιο επίπεδο σε συμμετοχή και είναι πολλά χρόνια στο κανάλι, και είναι και φίλη μου, η οποία πάει σε μια ψυχολόγο και ασχολείται και με διατροφικές διαταραχές. Και της είπε της ψυχολόγου, έτσι μου είπε, ότι έχω παρακολουθήσει τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου στο κανάλι και θέλω να πάω να κάνω κάρνιβορ. Και της λέει, όχι, να μην πας ακόμη, γιατί η κάρνιβορ μπορεί να σου ξεκινήσει διατροφική διαταραχή. Στο λέω, λοιπόν, σχολίασε το λίγο αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, θα πάθεις μονομανία. Και της λέω, μάνα μου, δεν μπορείς να πάθεις μονή να τρως συνέχεια κρέας. Σκάζεις, έχεις την πλήρωση και δεν μπορείς. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Αυτό μιλάς τώρα για τους βουλημικούς, ότι ηρεμεί τους βουλημικούς πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ας μιλήσουμε ακόμα και για τις νευρογενείς ανορεξίες, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Είναι μια πολύ άσχημη πάθηση. Προσβάλλονται περισσότερο κοπέλες. Και αγόρια πλέον, Θάνο. Και αγόρια, και αγόρια πια. Ναι, και αγόρια, έχεις δίκιο. Με πολύ ψηλή θνητότητα, έτσι το ξέρεις κι εσύ, που προσπαθούμε όλη την ώρα όταν έρχονται στην εντατική αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περιθάλψει τους ανθρώπους να τους βάλουμε μονίμως ενέργεια. Είναι όλη κουβέντα ενέργεια στο σύστημα και χάνουμε την ουσία, τους βγάζουμε τελικά έξω με λίγο περισσότερο ιστό και τελικά ξαναμπαίνουν στο πρόβλημα, γιατί δεν είναι το πρόβλημα ενέργειας τελικά. Έτσι, θα το φτάσω τώρα εκεί. Λοιπόν, σιγά σιγά, να πούμε από πού βγαίνουν αυτές οι κουβέντες που είπε η ψυχολόγος, π.χ. Το πούμε, η κυρία δεν το είπε μπροστά μας, έτσι, μπροστά μου. Όχι, έχουμε ακούσει ότι το είπε η ψυχολόγος. Εγώ της είπα, θα το ρωτήσω στο Θάνο, ευτυχώς που το θυμήθηκα. Της είπα, έτσι, εγώ προσωπικά που δεν έχω εξειδίκευση ως ψυχολόγος στις διατροφικές διαταραχές, δεν έχω. Έχω δει από τον εαυτό μου ότι το να τρώω κρέας και ειδικά λιπαρό κρέας μου δίνει την αίσθηση πληρότητας πολύ νωρίς. Πολλές φορές τη φτιάχνω την μπριζόλα τη βοδινή και την πρώτη φάω όλη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά να πούμε από πού έρχονται αυτές οι κουβέντες. Έχουμε δει ότι συσχετίζεται, το ξαναλέω, το εξηγήσαμε στην αρχή, στη σχέτιση, όχι αιτιώδη συνάφεια, συσχετίζεται πολύ από τη μία αυτή η πάθηση, αυτές οι παθήσεις, και από την άλλη να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι να συλλέγουν ιδιαίτερες διατροφικές προσεγγίσεις. Trendy δίαιτες, fad δίαιτες που λένε στην Αμερική. Έτσι. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αυτές τις διατροφικές διαταραχές, έχουν κάνει vegan, έχουν κάνει vegetarian, έχουν κάνει, δεν ξέρω εγώ,
Οτιδήποτε. Ναι. Σιγά σιγά όμως παρατηρούσαμε και αν γκουγκλάρει κάποιος στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή στο YouTube και γράψει νευρογενή ανορεξία και carnivore, έτσι, και στα αγγλικά, και γκουγκλάρει αυτό ή γκουγκλάρει διατροφικές διαταραχές και carnivore, θα δει μόνο ανθρώπους που λένε τις θετικές τους εμπειρίες και πώς αλλάξαν τη ζωή τους. Θα δει φωτογραφίες σκελετών με το συμπάθειο που γίνονται ξανά άνθρωποι και έχω, να το πούμε, έχω και προσωπική εμπειρία με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί γίνεται αυτό? Έχουμε και μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 23 από το Harvard που δείχνει την προσωπική ιστορία τριών από όλων αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες μέσα, το πώς αντιμετώπισαν αυτές τις παθήσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι τώρα καθαροί και δεν έχουν relapse, δεν έχουν δηλαδή επιστροφή στην πάθηση. Και πώς γίνεται αυτό? Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι παθήσεις είναι, ανήκουν όπως όλες στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ποτέ δεν αφαιρούμε λοιπόν και τη δικιά σας δουλειά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, το ψυχοκοινωνικό, ψυχοδυναμικό κομμάτι. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βιολογικό υπόβαθρο. Και αρχίζουμε και βλέπουμε ότι είναι νευρομεταβολικές παθήσεις. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες μεταβολικές δυσχέρειες, όπως αναφέραμε, μυτοχονδριακό και το καθεξής πρόβλημα μέσα στο κύτταρο τελικά, το οποίο βγαίνει έξω και στις επικοινωνίες διακυταρικές. Και τελικά εκφράζεται σαν προβλήματα στον άνθρωπο. Και με το που μπαίνουν σε αυτές τις διατροφές, μάλιστα αυτά τα παιδιά με την ανορεξία, προσπαθούν ίσως, υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε, προσπαθούν ίσως να το καταφέρουν με το να μπαίνουν σε μια κέτωση επειδή δεν τρώνε. Δηλαδή αυτά τα διαστήματα που έχουν αφαγεία νιώθουν καλύτερα γιατί έρχεται αυτή η κέτωση και μετά αρχίζουν και τρώνε. Αλλά αρχίζουν και τρώνε αυτά που τους δίνουν ή αυτά που τους προτείνονται ή αυτά που ακούνε, τα οποία είναι απλά θερμιδικές βόμβες, γιατί νιώθουμε ότι θέλουμε να το ταΐσουμε το παιδί που λέμε, οι οποίες όμως δεν τους δίνουν τα βασικά συστατικά που χρειάζονται ή τους δίνουν πόνο στο στομάχι τους και λένε πονάει το στομαχάκι μου, λένε πάντα αυτά τα παιδιά και στην εντατική μου το λέγανε και δίναμε όλο φάρμακα για το στομάχι. Αλλά στην ουσία δεν καταλαβαίναμε ότι δίναμε πράγματα τα οποία μπορεί να τους πειράζαν πραγματικά και δεν δίναμε την τροφή που χρειάζονται. Έτσι. Γιατί έχουμε ορίσει λάθος την ισορροπημένη διατροφή. Η ισορροπημένη διατροφή δεν είναι να είναι το ουράνιο τόξο στο πιάτο σου. Η ισορροπημένη διατροφή είναι να έχεις όλα τα θρεπτικά συστατικά στο πιάτο σου και όλα τα μακροστοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στο πιάτο σου. Ποια είναι τα απαραίτητα μακροστοιχεία? Απαραίτητα μακροστοιχεία είναι λίπη και πρωτεΐνες, για να το πω απλά. Δηλαδή, όποιος λέει χρειαζόμαστε τους υδατάνθρακες γιατί θα πεθάνουμε, γιατί δεν θα λειτουργήσει ο εγκέφαλος, γιατί, θέλω να μου πει και θα του ρωτάτε πάντα, OK, εγώ ξέρω απαραίτητα λιπαρά οξέα. Ξέρω απαραίτητα αμινοξέα, πρωτεΐνες δηλαδή. Πες μου τώρα εσύ σε παρακαλώ απαραίτητους υδατάνθρακες. Απαραίτητο κάτι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το παράξουμε εμείς. Εκ των όνου κάνευ. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Δεν το παρέχουμε και να ζήσουμε χωρίς αυτά. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε απαραίτητοι υδατάνθρακες δεν υπάρχουν στην βιοχημεία, στη φυσιολογία, δεν υπάρχουν για το ανθρώπινο είδος απαραίτητοι υδατάνθρακες. Μάλιστα, έχω κάνει πολλά βίντεο για το θέμα όπου ξεκαθαρίζω αυτό το θέμα. Τα έχω δει, μου τα έχουν δείξει. Τρέλα. Και να μην θέλω να σε βλέπω, σε βλέπω κάθε μέρα. Που λες, εγώ έχω αυτή την εμπειρία που έγραψα το τελευταίο μου βιβλίο τον Αύγουστο που ήμουν καρνιβόρ. Mm-hmm. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που έτρωγα ένα 200 γραμμάρια βούτυρο τη μέρα. Μπορεί να έβγαζα ολόκληρη μέρα με 200 γραμμάρια βούτυρο και μία μπριζόλα και ένα λίτρο γάλα και είχα πολύ μεγαλύτερη γραπτή παραγωγή λόγου, δηλαδή έγραψα σύνολο 120.000 λέξεις μέσα σε ένα μήνα, παρά στα προηγούμενα μου βιβλία που λανθασμένα έτρωγα γλυκά και φρούτα για να γράφω. Έτσι. Δηλαδή είδα ότι το να τρώω ζωικά λιπαρά και πρωτεΐνες μόνο και μου έδωσε μία συνέχεια. Δηλαδή όταν έτρωγα τους υδατάνθρακες, την ώρα που τους έτρωγα ανέβαινε η ενέργεια μου για λίγο και έγραφα καλά και μετά έπεφτα παθαίνα κόπωση και πρέπει να κοιμηθώ. Τώρα μπορούσα να γράψω για 10 ώρες σερί χωρίς να κοιμηθώ και να είμαι μια χαρά. Έτσι. Το παρατηρούμε αυτό και πάρα πολλοί ασθενείς μου το λένε αυτό και εγώ ο ίδιος. Ευλογείται η Kerry Gold για αυτό το βιβλίο.
Και εγώ έχω τα δικά μου ευλογώ, ας πούμε, εδώ πέρα του κρεοπόλη της γειτονιάς. Γιατί πραγματικά έτσι μπορώ να κοιμάμαι 5 ώρες, εγώ κοιμάμαι την ημέρα. Δεν κοιμάμαι παραπάνω. 5, 6, 7 το πολύ. Δεν κοιμάμαι ποτέ. Ενώ κανονικά, όταν αν εισάγω ποτέ υδατάνθρακες ή μέλι στη διατροφή μου, αρχίζει. Ναι, κοιμάμαι παραπάνω. Ακριβώς. Κουράζεσαι. Ναι. Οπότε, όταν θέλω να είμαι όπως αυτή την περίοδο, να δω όσο γίνεται περισσότερο ασθενής, να είμαι αποδοτικός, να είμαι πάντα πολύ fit, είμαι τελείως strict, να το πούμε, πολύ αυστηρός στη διατροφή μου. Κάνεις και παρασπονδίες, κύριε γιατρέ μου. Ναι, το cheat μου να πω, γιατί λένε όλοι κάνεις cheat day, κάνεις παρασπονδίες. Το cheat μου είναι να τρώω μέλι το χειμώνα. Δηλαδή καμιά φορά τρώω μέλι, ενώ στην ουσία τρώω μονίμως κρέατα, αυγά, ψάρια καμιά φορά, αν μου τα ετοιμάσουν, και τυρί, έτσι, και γιαούρτια. Κάποιες φορές όμως το χειμώνα τρώω μέλι, αλλά πάλι μένω μονίμως σε μια πολύ χαμηλών μεταδράκων, γιατί είναι πολύ λίγο το μέλι που τρώω τελικώς. Ή το καλοκαίρι τρώω κάποια φρούτα που μου αρέσουν. Okay. Μετά από πολλά βέβαια χρόνια, να πούμε ότι τα πρώτα 3 χρόνια ήμουνα μόνο κρέας, και μετά σιγά σιγά, όταν είχα περάσει όλες τις παθήσεις μου, είχα αρχίσει να εισάγω αυτά εδώ. Και δεν το έχω ανοίξει από τότε και δεν πρόκειται να το ανοίξω ποτέ. Δηλαδή το έχω 2 χρόνια έτσι. Θανώ, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία της carnivore, μας είχες πει και την προηγούμενη φορά. Και στην αρχή να τρώει και κάτι, ρε παιδί μου, από τα αγαπημένα του πράγματα. Ίσως το μέλι κάποιος ή κάποιος άλλος. Δηλαδή, παρά καθόλου, καλύτερα να εισάξουμε στη διατροφή μας πρωτεΐνες και ζωικά λιπαρά. Και έχουμε ένα στόχο που πάμε προς αυτόν. Εγώ πλέον δεν έχω κάνει καμία κουτσουκέλα μετά από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και δεν θέλω να ταλαιπωρούμε. Έτσι ακριβώς. Ναι, γι' αυτό δεν έχω κάνει κουτσουκέλα. Γιατί λέω, δεν έχει νόημα τώρα να φάω κάτι για λίγο. Εγώ τις τρόπιτες τρώω, ξέρεις. Να φάω κάτι για λίγο και μετά να ταλαιπωρούμε το στομάχι μου 2 μέρες. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, και εντάξει. Έτσι ακριβώς. Ζούμε για το βέλτιστο. Εγώ αυτό προτείνω σε όλους. Αν εσύ θριαβεύεις με μια vegan, ok. Αλλά αν δεν θριαβεύεις, αν δεν είσαι στη ζωή σου, στο καλύτερά σου, στο πικ σου, τότε δοκίμασε κάτι άλλο. Προσπάθησε να καταλάβεις ότι αξίζεις το καλύτερο, το βέλτιστο. Οπότε με τις δοκιμές μπορεί να φτάσεις στον δρόμο που έφτασα κι εγώ, που φτάσαμε όλοι εμείς, και να μείνεις εκεί. Και ακόμα και να το ανοίξεις ξανά, πάντα μένουμε σε μια κοινότητα η οποία είμαστε πολύ animal based. Αδελφοί καρνιβόροι. Ακριβώς. Είμαστε σου πολύ πω, βασισμένοι. Έχω 2 ερωτήματα. Το ένα το ερώτημα είναι να πούμε μια τυπική ημέρα τι τρώμε, μας ρώτησαν και εσύ και εγώ. Και το δεύτερο είναι πώς πρέπει να μαγειρεύουμε το κρέας. Well done. Καλοψημένο, μέτριο, ομό. Υπάρχει κάποια διαφορά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ναι, πάμε στον τρόπο μετά να πούμε τι τρώμε. Πρώτα απ' όλα, στο πρώτο ψησίματος, τρόπο ψησίματος, θα πρέπει να είναι medium rare, medium plus. Δηλαδή, μην είναι γκαγκανό, που είχαμε πει. Μην καταστρέφουμε όλα τα στοιχεία, τα θρεπτικά στοιχεία που έχει το κρέας μας, και να το τρώμε με τις βιταμίνες του ζωντανές. Τα έχουν στοιχεία, άρα δεν όσο πιο παραψημένο κάτι. Είναι ένα κρέας, τόσο το χειρότερο. Αλλά έτσι, να μην έτσι. Είναι και ομό, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να σκοτωθούν κάποια μικρόβια, δεν είναι έτσι? Ναι. Κάποια μικρόβια πρέπει να σκοτωθούν ακριβώς. Ειδικά στα ψάρια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με, να το πούμε αυτό, με παρασιτώσεις. Και όλες οι παρασιτώσεις που έχω δει είναι από σούσι, γαστεντρικού παρασιτώσεις. Και όλα αυτά τα άτομα τρώγανε πάρα πολύ σούσι. Δηλαδή λέγανε, κάθε δεύτερη μέρα, επειδή είμαι εγώ στη Γερμανία, κάθε δεύτερη μέρα τρώω σούσι. Το κόβω, ας πούμε. Που βέβαια και αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί απλά βάζοντας τα κρέατα ή τα ψάρια στην κατάψυξη και μετά βγάζοντάς τα, ας πούμε, για τα ψάρια, λύνεται αρκετά. Βασικά τελείως το πρόβλημα με την παρασίτωση, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή για όσους τους αρέσει το σούσι, ρε παιδί μου, και κάποιοι μπορεί να μαθαίνουν να κάνουν και σπίτι τους. Αν μπει στην κατάψυξη για μια μέρα, είπες. Ναι, το βάζει στην κατάψυξη. Πρέπει να καταψυχθεί το προϊόν.
και μετά το βγάζεις και το τρως. Σκοτώνονται δηλαδή στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τα παράσιτα. Έτσι, όπως και στις ψηλές. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε, ας πούμε, ότι η βιταμίνη C δεν είναι αρκετή στο κρέας. Καταρχάς είναι αρκετή στο κρέας και δεν υπάρχει φρουκτόζη που ανταγωνίζεται τη, λειτουργικά δηλαδή τη λήψη της και την χρησιμοποίησή της. Οπότε εμείς οι carnivores δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ βιταμίνη C και είμαστε τέλεια και δεν θα ακούσεις κανέναν carnivore να έχει σκορβούτο, κανέναν να πάθει που είναι σκορβούτο, είναι η έλλειψη βιταμίνη C. Απ' την άλλη, είναι και άλλες βιταμίνες οι οποίες καλά είναι να μην καταστρέφονται, καλά δεν θα έπρεπε να καταστρέφονται. Οπότε, medium, medium rare, medium plus, έτσι, όχι υπερβολές. Αυτά. Δηλαδή, είναι πολύ απλό το ψήσιμο. Okay. Τι τρώμε μια μέρα? Τι τρως εσύ μια μέρα? Εγώ ξυπνάω το πρωί και εγώ πίνω καφέ. Δεν μπορώ να κόψω τον καφέ. Αλλά πίνω ένα βιολογικό καφέ φιλτρού, τον οποίο πίνω τόσο καφέ και το άλλο τόσο είναι γάλα κατσικίσιο βιολογικό 3,7% λιπερά. Πίνω καφέ με γάλα. Mm-hmm. Όταν πεινάσω τώρα, πρωτού μιλήσουμε, έφτιαξα μια ομελέτα στην οποία έβαλα 4 αυγά και τριμμένο τυρί περκορίνο και την έψησα σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Το μεσημέρι τρώω σίγουρα μια μπριζόλα, μια σπαλή μπριζόλα από την είναι το must. Και ψήνουμε και τυρί κεφάλαιο γραβιέρα στο air fryer. Μόνο με air fryer μαγειρεύουμε πλέον, έχουν καθαρίσει, έχουμε γλιτώσει. Τρώω μπριζόλα και τυρί. Το βράδυ, το απόγευμα πάλι πίνω καφέ, ντεκάφ, πάλι βιολογικό ντεκάφ. Και το βράδυ τρώω γιαούρτι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Γιαούρτι με πρόβιο. Τώρα τελευταίως έχω κολλήσει με το πρόβιο της Μευγάλα, αν και τρώω κι άλλα. Δηλαδή, έχω αυτό το κόλλημα. Νομίζω ότι με το τρώω αυτό μου αρέσει. Δεν κάνω διαφημίσεις, απλώς. Αυτά. Mm-hmm. Και εντάξει, καμία. Μπορεί να πιω και λίγο κρασί, αλλά λίγο ρε παιδί μου. Αν πάμε έξω ένα βράδυ, μπορεί να πιω, ξέρω εγώ, μισό ποτήρι, κάτι. Δεν μου πολύ κάνει καλά το αλκοόλ λόγω της Crohn's, νομίζω. Αυτά. Mm-hmm. Πίνω όμως γάλα. Πίνω γάλα, δηλαδή. Και έχω και καφέ, mm-hmm. δεκάφ, ναι. Τώρα, mm-hmm. να ξαν τώρα πίνω ένα τσάι μαύρο. Αυτά. Mm-hmm. Αυτά. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και το ψώνισμα καταπληκτικό. Ναι, και τελικά ναι, θα βγάλω στο μέλλον ότι βγαίνει και πολύ φτηνότερα. Ναι, παίρνει αυγά, παίρνει γιαούρτια, γάλα, τα κρέατα, τίποτε άλλο. Δεν ξοδεύει σε άλλα tweaks και δεν ξέρω κι εγώ, μπάρες δημητριακών και συμπαθεί και ο Κρεοπόλης, είσαι ο καλύτερος του πελάτης. Σε βλέπει και γελάει, και τα μουστάκια του, ναι. Ακριβώς, ενισχύουμε τοπικούς παραγωγούς, δηλαδή ακόμα και λαχανικά να τρώει κάποιος, πηγαίνουμε μονίμως, δεν μπαίνουμε σε σούπερ μάρκετς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ έχω να μπω σε σούπερ μάρκετ, παιδιά, θέκλα μου, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό, έτσι, δηλαδή δεν μπαίνω καταρχάς, χαώνομαι μέσα εκεί, έχω εδώ ένα τοπικό παραγωγό. Φαντάζομαι από το σούπερ μάρκετ μπορεί να χρειαστείς καθαριστικά για το σπίτι σου και μπορεί να τα παραγγείλεις και online ή κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω. Εντάξει, έχω μέσα εδώ στα σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, εμείς οι οικογενειάρχες πάμε στα σούπερ μάρκετ και κάνουμε και μια βόλτα, καταλάβες. Όπως κάναμε όταν είμαστε φοιτητές στην Αγγλία, που έξω το σαν το Σέντσμπουρι. Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ έχει ολόκληρου aisles, ολόκληρους διαδρόμους που είναι γεμάτοι. Ναι. φίλε. Μα ολόκληρη όμως. Μετρούσα προχτές τους διαδρόμους και λέω ρε παιδί μου, είναι πιο πολλοί οι διαδρόμοι της μαλακίας παρά με τις πραγματικές τροφές. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα στο κέντρο, ε. Δηλαδή μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και είναι στην αρχή όλες αυτές που είπες και έτσι πολύχρωμες. Ναι, ναι, και τα κρέατα είναι με το ζόρι πίσω να τα βρεις και δεν υπάρχουν καν κρέατα. Να πάνε αυτοί βλαμμένοι να πάρουν. Λοιπόν, όματ. Ναι. Όματ, διαλυματική ναι. νηστεία και one meal a day. Ναι. Δίνεται. Να πω. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως γίνεται. Καταρχάς γίνεται πολύ πιο εύκολα όταν είμαστε σε τις διατροφές και το γονική carnivore γίνονται πολύ πιο εύκολα. Γιατί είσαι μονίμως σκοτάτος πιο εύκολα. Αρχίζουν και έρχονται οι κετώνες και σε βοηθάνε στην ενέργεια ακόμα και όταν πέφτει ο υδατάνθρακας που μπαίνει στο σώμα. Οπότε γενικά είναι πολύ εύκολα. Πάρα πολύ. Δηλαδή ασθενείς μου το συνδυάζουν αυτό και το κάνουν, είναι και στις συστάσεις μου γενικά ή την κουβέντα που εγώ κάνουμε. Δεν κάνω κάτι από αυτό που σου γράφω όμως, γιατί πίνω και το πρωί γάλα, πίνω τώρα και τα αυγά, δεν θέλω, δεν με νοιάζει να κάνω. Αλλά κάποιοι το βρίσκουν πιο εύκολο, δηλαδή σημαίνει τρώνε μόνο μια φορά. Ναι, τρώνε μια φορά
Να πούμε ότι στην Carnivore και σε τέτοιες προσεγγίσεις ή στην Keto που λέγεται Fasting Mimicking Diets, δηλαδή που μιμούνται νηστεία, σχεδόν δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορείς απλά ίσως να, στην πρώτη φάση να μεγενθύνεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή σχεδόν δεν χρειάζεται, γιατί ο οργανισμός σχεδόν, να το πω, δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνει ότι έχεις φάει. Έτσι. Απ' την άλλη όμως, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ βολικό. Δηλαδή με ρώτησε τι τρώω, εγώ τρώω καταρχάς, θα ξεκινήσω την ημέρα μου από το απόγευμα, βράδυ. Θα φάω επικά, όπως λέω πάντα. Ξεκινάω την διήγησή μου, ας πούμε, από το βράδυ, θέλω να σου πω. Γιατί έτσι θα καταλάβεις γιατί δεν πεινάω το πρωί. Το βράδυ τρώω, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, ένα πατσά, μια τεράστια μερίδα παϊδάκια και ένα λουκάνικο τεράστιο τζουμαγιάς, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Ή θα πετάξω. Πρώτη κάνω πολύ κυρία, υδραέριο. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσουν οι άντρες που τρώνε τη γίδα. Την τρώτε τη γίδα. Τη γίδα εννοείται, πάρα πολύ. Τη γίδα, χαμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Με όλα τα κρέατα τρελαίνομαι, σου πω. Εκτός από το, εντάξει, το κοτόπουλο, όχι τόσο το πολύ. Το κοτόπουλο δεν πρέπει να το φάω πλέον, δεν μπορώ. Α, τι κάνει, δεν μπορώ. Είναι μπρόκολο πια. Θα με όμορφο, φτάνει. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ξεκινάω και τρώω πάρα πολύ. Έχω το υγραέριό μου εδώ πέρα. Είναι σαν μια σπηλιά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στο σπίτι μου που έχει έρθει και το έχει δει. Απ' έξω έχω την καζιέρα, ας πούμε. Και στείνω τα κρέατά μου εκεί. Δεν χάνω καθόλου χρόνο. Δύο λεπτά τα βγάζω, τα τρώω. Αλλά τρώω επικά, χωρίς να πεινάω καθόλου πια, χωρίς να σκέφτομαι θερμίδες ή ποσότητες. Την επόμενη μέρα το πρωί θα ξυπνήσω, θα πιω το καφεδάκι μου, σκέτο και δεν πεινάω. Δεν πεινάω. Και την πρώτη φορά που θα πεινάσω, θα πιω καμιά φορά λίγο αλάτι με νερό και πάλι θα μου φύγει η πείνα. Γιατί αυτό, αλάτι με νερό? Γιατί γενικά όταν ο οργανισμός σου λέει κάνω πεινάς, δεν λέει ακριβώς πεινάς και θες να φας Twix ή Kit Kat ή κάτι τέτοιο. Σου λέει πρώτα απ' όλα ότι σου λείπει κάτι. Και το πρώτο πράγμα που μας λείπει είναι οι ηλεκτρολίτες. Και ο κυριότερος ηλεκτρολίτης είναι το νάτριο. Το νάτριο. Και οι εταιρείες το ξέρουν πολύ καλά αυτό, και γι' αυτό στα chips βάζουν αλατάκι και σε όλα τα snacks. Αυτό που θέλεις. Το αλάτι όμως, γιατρέ μου, δεν προκαλεί υπέρταση. Γιατρέ μου, το αλάτι, τι μας λες τώρα? Πολύ σωστό. Λοιπόν, τρομερή πληροφορία. Το έχω κάνει και αυτό αρκετά debunk. Θα πω ότι απλά, για να μην πλεχτούμε πολύ, το αλάτι ρυθμίζει την πίεση. Οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια τρώγανε περίπου 10 φορές περισσότερο αλάτι από τις συστάσεις τις τωρινές για κατανάλωση αλατιού. 10 φορές περισσότερο με τα παστά κρέατα. Δεν είχαμε ψυγεία. Κάποιοι βόρειοι λαοί τρώγανε περίπου 10 φορές. Και όμως δεν σκάγανε εγκεφαλικά, δεν είχαν αρτηριακή πίεση όπως έχουμε τώρα, που είναι η πιο συχνή πάθηση κομμάτι του μεταβολικού συνδρόμου. Θέλω να πω, αν κατηγορούμε το αλάτι, κατηγορούμε τον λάθος λευκό κρύσταλλο. Το σωστό που πρέπει να κατηγορούμε είναι η ζάχαρη. Η ζάχαρη. Έτσι ακριβώς. Η ζάχαρη είναι αυτή και γι' αυτό σε όλους τους ασθενείς μου πέφτει απότομα η πίεση και τους λέω μονίμως να μετράνε την πίεσή τους. Κόβω τα φάρμακα της πίεσης, όπως και εγώ πριν χάσω τα κιλά έπρεπε να κόψω το φάρμακο της πίεσης. Όχι επειδή έχασα τα κιλά, όπως είπες πριν, πριν χάσω τα κιλά. Ναι. Λοιπόν, ναι, την επόμενη μέρα που ξυπνάω, λοιπόν, τρώω αλατάκι, τρώω πολύ αλάτι γενικά και με τα φαγητά μου πάρα πολύ αλάτι, αλατίζω ασύστολα και με βάση τη γεύση και τις προτείνω salt to taste, εκτός αν κάποιος έχει πρόβλημα με τη γεύση του, θα πρέπει να αλατίζουμε με βάση τη γεύση και υπάρχουν πολλά άρθρα, τώρα και καρδιολογικά, τα οποία προτείνουν αυτό. Ειδικά σε μια φυσική δίαιτα όπως είναι η carnivore. Είναι ένα είδος φυσικής δίαιτας. Και αρχίζω και τρώω μετά αυγά κάποια στιγμή. Σε όλες τις μορφές. Άμα είμαι στο σπίτι θα κάνω κάποια πιο μερακλήδικη, λέμε τώρα. Δηλαδή ομελέτα ή scrabble ή δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί να βάλω σολομό μέσα ή γαρίδες μέσα. Μπορεί να βάλω κιμά μέσα. Μπορεί να βάλω καβουρμά μέσα. Μπορεί να τα φάω σκέτα με τυράκι. Δηλαδή, άπειρες μαγειρικές, παιδιά. Άπειρες. Μην τρελαίνεστε. Η πιο ωραία δίαιτα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μου τρώνε τα σάλια μου. Και αυτό μου γίνεται όλη μέρα που μιλάω με ασθενείς. Τρέμουν τα σάλια μου, μονίμως.
Και μετά το βράδυ ξαναφτάνουμε στην επόμενη κατανάλωση κρέατος. Δηλαδή τρώω δύο φορές την μέρα σε ένα στενό παράθυρο, δεν το κάνω επίτηδες, δεν θέλω, δεν μπορώ ή δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ με το φαγητό. Κάποιες φορές τρώω μία φορά την ημέρα. Απλά, όταν πεινάω. Εγώ τελευταίως κάνω ένα σνακ που θέλω σηκώτη. Παίρνω σηκώτια, παίρνω από κοτόπουλο, ίσως πρέπει να πάρω από κανένα καλύτερο ζώο, γιατί είναι πιο μπαλακά, και τα ψήνω αυτά τα σηκώτια και τους βάζω και αυγά μέσα και τα έχω στο ψυγείο και άμα πεινάσω, τα στέλνω λίγο και τρώω. Καλά να έχουμε snack, carnivore snack, το οποίο να τα έχουμε handy, ούτως ώστε αν πεινάσουμε να φάμε αυτά και να μην, ειδικά αν ζούμε και σε ένα σπίτι που ζουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν επιλογές διαφορετικές, να τρώνε και δημητριακά, να τρώνε, ξέρω εγώ, εδατάνθρακες. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν, ούτε να υποβάλλουμε τη διατροφή θα φάει. Εμείς θα επιλέγουμε για τον εαυτό μας. Και προ-choice, ναι. Αν ο σύντροφος μας, η σύντροφος μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας δουν αλλαγές πάνω μας και ή λυμπιστούν τα φαγητά. Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες είναι αυτό, ακριβώς πάντα να ξέρουμε τι θα φάμε όταν πεινάσουμε. Ναι. Τρώμε όταν πεινάσουμε, όταν πεινάμε, αλλά πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι λίγο, έτσι, να έχουμε σκεφτεί ότι εγώ θα είμαι στο σπίτι ή θα τηγανίσω κάτι ή, όπως είπες, θα έχω προπαρασκευάσει κάτι, θα έχω βράσει αυγά, θα έχω κάτι να πιάσω πάντα όταν πεινάσω. Ναι, είναι ωραία και τα αυγά τα βραστά, τα σφιχτά, τα οποία μπορείς, εγώ έτσι τα τρώγα, τα τρώγα με λίγο βουτύρο και κάμπο ναι. Σουαλάτι, έτσι τα τρώγα εγώ το πρωινό μου όταν ήμουν στην Κύπρο το καλοκαίρι. Έτσι, τέλειο, αυγά. Τι λες τώρα, έχει 7 αυγά. Και τι έγινε με τη χοληστερίνη σου, Στέκλα? Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν ασχολήθηκα. Πρέπει να ασχοληθώ. Πρέπει να απασχολεί η χοληστερίνη. Από μένα έχει ένα μεγάλο όχι. Η χοληστερίνη σου εννοείται ότι λαμβάνουμε εμεί οι γιατροί. Την τελευταία φορά που ασχολήθηκα ήταν όταν είχα πάει στον γαστρεντερολόγο, ο οποίος μου είπε. Εντάξει, εντάξει, έχουν πέσει οι δείχτες φλεγμονής, εντάξει, αλλά μην το παραχέ, τώρα να αρχίσει να τρώσει τα τάθερα. Σου λέω, τι? Και μου λέει, χρειάζεσαι φυτικές ίνες για να δουλέψει το εντερό σου. Του λέω, τι? Μα αυτό, μετά, είναι, αυτό είναι το παρανοϊκό. Μετά ήταν το που είχα στείλει στον Δόκτωρα Τσάφη και είχα μιλήσει σε μια διαιτολόγο που πήγαινε και μου λέει, μου στείλε μια συνταγή να πάρω, λέει, από το φαρμακείο κάτι φυτικές, ένα παρασκεύασμα φυτικών ίνων, τις οποίες να τις πάρω. Της λέω, seriously τώρα, έχω ένα νόσημα. Αυτό άνοσο, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο με αυτό το νόσημα, να παίρνω φυτικές ίνες και μου λες να πω να πάρω φυτικές ίνες. Γιατί να πάρω, επειδή σου έχουν πει στο πανεπιστήμιο σένα ότι πρέπει εγώ να τρώω φυτικές ίνες? Και έτσι τους έκοψα. Και τη γαστρεντερολόγο και τον γαστρεντερολόγο τους έκοψα. Τους απέλησα και τελείωσε η κουβέντα. Δεν τους χρειάζεται κιόλας. Ξέρεις από πού έρχεται η πληροφορία όμως? Από που μου γράψανε και κάτω από το βίντεο σου που τα λες αυτά, ας πούμε. Έρχεται την πληροφορία από πάλι από επιδημιολογικές μελέτες. Μετανάλυση επιδημιολογικών μελετών. Δεν πάει να κάνεις μετανάλυση από τον πάτο των επιπέδων της πυραμίδας των μελετών. Παραμένει η κορυφή του πάτου. Δεν έχουμε καλά στοιχεία πραγματικά για αυτές τις παθήσεις, να το πούμε, για τις ύφνες, για τις πλεμονώδεις νόσους του εντέρου. Δεν έχουμε καλά στοιχεία. Δεν έχουμε randomized control trials, να το πούμε αυτό. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία πάντα. Έχω ακούσει, Θάνο μου, για έναν κύριο ο οποίος είναι πιο μεγάλος από μένα, 10 χρόνια, ο οποίος έχει νόσο Crohn's. Δεν του μίλησε κανένας για την κρεατοφαγική διατροφή, για την carnivore. Από μόνος του κατάλαβε ότι δεν πρέπει να τρώει φαγητά που έχουν σχέση με φυτικές ίνες, με υδατάνθρακες κτλ. Έκανε πριν ένα χρόνο μία αμαρτία, δηλαδή ο ίδιος πήγε και έφαγε ένα μισό ταψί σπανακόπιτα. Μετά από αυτό έπαθε ένα σοβαρό επεισόδιο. Πρέπει να τρύπησε το έντερο, είχε παθήσει ψεμία, νοσηλεύθηκε πολύ σοβαρά. Και έκτοτε κάνει την κρεατοφαγική από μόνος του, επειδή έχει καταλάβει ότι αυτά τον βλάπτουν, αυτά που δεν τρώει. Αλλά πάει και κάνει την ένεση με το βιολογικό παράγοντα και λέει ότι εξαντλείται. Όταν κάνει την ένεση δεν μπορεί να εργαστεί, είναι ο άνθρωπος εργάζεται στα χωράφια, δεν μπορεί να πάει στα χωράφια του, δεν μπορεί να δουλέψει. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πόσο εγκληματικό είναι αυτό. Από τη στιγμή σκέψου ότι από μόνος του βρήκε
ότι δεν πρέπει να τρώει υδατάνθρακες και φυτικές ύλες. Έτσι. Από μόνος του το βρήκε. Έκανε παραδρομή και έπαθε ζημιά και τώρα δεν ξέρω, ο βιολογικός παράγοντας δεν είναι επικίνδυνος, δεν είναι σαν χημειοθεραπεία. Εντάξει, είναι, όχι, εντάξει, είναι πολύ καλύτερος να το πούμε αυτό. Έχει πολύ λιγότερες παρενέργειες. Εντάξει, δεν έχουν δοκιμαστεί όλοι για πολλά χρόνια. Οι πρώτοι ίσως να είχαν άλλες παρενέργειες. Οι τελευταίοι ίσως να είναι πραγματικά καλύτεροι. Καμία σχέση με χημειοθεραπεία, καμία σχέση με κορτιζόνη, καμία σχέση με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ακριβώς οι βιολογικοί παράγοντες. Να το πούμε αυτό. Απ' την άλλη όμως είναι ένα φάρμακο που άμα δεν το χρειάζεσαι ή αν μπορείς να το μειώσεις ή αν μπορείς να το κόψεις και να μην έχεις εκδήλωση της νόσου, θα ήταν πολύ καλό. Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα έχει μερικές παρενέργειες και το κάθε ένα, γιατί να πούμε ότι είναι πολλές συμπαθήσεις. Πολλές παθήσεις η αυτοάνωσης και όχι μόνο. Έχουμε βιολογικούς παράγοντες και άλλες παθήσεις και σε άλλες παθήσεις, όπως είναι τα άσθηματα, έτσι. Γιατί δεν είναι ακριβώς αυτοάνωση πάθηση, είναι φλεγμονώδης πάθηση. Οπότε θέλω να πω, αν υπάρχει ένας τρόπος, θα ήταν πολύ καλό να το δοκιμάσει κάποιος. Το άσθημα είναι μια ασθένεια που μπορεί να βοηθηθεί με αυτή τη διατροφή. Θα πω ότι εκεί έχουμε κάπως λιγότερα δεδομένα, αλλά δεν έχουμε άσχημα. Και έχεις δίκιο, θα ασχοληθώ στο μέλλον με αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε και μαζί, όχι μόνο για το άσθημα και για τη HAP, δηλαδή τη χρόνια προφυλακτική πνευμονιοπάθεια, που έχουμε πολύ καλύτερα δεδομένα, δηλαδή για αυτές τις κύριες δύο πιο συχνές πνευμονολογικές παθήσεις. Και έχω και μεγάλη εμπειρία προσωπικά εκεί, γιατί τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου δούλεψα με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ήμουνα στην εντατική, σαν σε ένα πνευμονολογικά τμήματα περισσότερο. Και στο ιατρείο μετά. Οπότε ναι, θα ήθελα πολύ να το μιλήσουμε. Έχουμε καλά στοιχεία. Πολύ ωραία. Καλά στοιχεία. Το σημειώνεις για επόμενη συνάντηση. Το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πρέπει να σε αποδεσμεύσω διαφορετικά, που θέλω πάρα πολύ να σε ρωτήσω, είναι για το δυστυχώς. Αν μπορεί κάποιος να κάνει μόνος του την carnivore, είναι καλύτερα να την κάνει μια ιατρική παρακολούθηση. Είναι μια διατροφή η οποία γενικά, πιο σημαντική ερώτηση στο τέλος, η οποία καταρχάς μπορεί ο καθένας να την κάνει, εννοείται, έτσι, δεν είναι αυτό το θέμα. Ο καθένας ο οποίος δεν έχει μια από τις σοβαρές αντενδείξεις, και οι σοβαρές αντενδείξεις είναι πολύ ακραίες, να το πούμε αυτό, και δεν μπορώ τώρα να τις ονοματίσω, αλλά είναι, ας πούμε, κάποιοι λένε, αν μπορείς εσύ να δεις αυτήν εδώ την εκπομπή τώρα και καταλαβαίνεις τι λέμε, τότε μπορείς να κάνεις αυτή τη διατροφή, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά ανεπάρκειες, τελικές ανεπάρκειες οργάνων ή προτελικές ανεπάρκειες, τρίτου βαθμού, από τρίτου βαθμού και πάνω νεφρικής ανεπάρκειας, θα πρέπει να συζητιούνται, εννοείται, με τους θεράποντες ιατρούς. Όλα κανονικά, όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα, δεν είναι προσωπική ιατρική συμβουλή και θα πρέπει να συζητηθούν με τους προσωπικούς γιατρούς. Καλά είναι ο προσωπικός γιατρός να είναι σύμφωνος ή να έχει εμπειρία με, με το βγάλσιμο φαρμάκων, που είπαμε δεν έχουμε όλοι, αλλά γενικά εγώ βγάζω όλη την ώρα φάρμακα από τους ανθρώπους, οπότε πρέπει να υπάρχει μια εμπειρία λίγο, να ξέρεις τι θα περιμένεις, να το έχεις συζητήσει με τον γιατρό σου, γιατί δεν μπορεί να πέσει η πίεσή σου και να πέσεις κάτω από την πεσμένη πίεση. Έτσι το έπαθα κι εγώ. Έτσι, ανεβαίνοντας στα σκαλιά για να πάμε μια εντατική ομάδα στην, μονάδα στην άλλη, τότε με το φάρμακό μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι γενικά θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και γι' αυτό θα πρέπει η επαγγελματίας υγείας, όχι μόνο οι διατροφολόγοι και οι γιατροί, όλοι μας, να υποστηρίζουμε τέτοιες αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές διατροφικές, οι οποίες μπορούν να φέρουν τρομερές αλλαγές στους ανθρώπους. Οπότε, και να υποστηρίζουμε τους ασθενείς μας και κάτι τόσο, τόσο δυνατό που κάνουν τέτοια προσπάθεια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, εκτός από το link του δικού σου του βίντεο που έχεις κάνει με την Άννα Μαρία Λικουρεζού, το οποίο είναι συγκλονιστικό και το έχω παρακολουθήσει πρόσφατα, θα βάλω και τα στοιχεία σου, την ιστοσελίδα σου, το τηλέφωνό σου, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου, και θα σου το ξαναπώ ότι νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που σε συνάντησα ιατρό άνθρωπο με τόσες γνώσεις, ο οποίος να είναι αδερφός καρνίβορος. Γιατί μου γράφω σε διάφορα σχόλια, κάλεσε και έναν άλλον και έναν άλλον, λέω όχι, εγώ έχω γιατρό. Γιατρό, αδερφό καρνίβορο, μου φτάνει. Χαίρομαι και εγώ που σε γνώρισα. Είσαι πολύ ωραίο άτομο.
και την οικογένειά σου. Και... Yeah, θα βρεθούμε και στην Αθήνα όταν κατέβουμε σε λίγες μέρες. Θα βρεθούμε. Να στα πει και από κοντά ότι αυτά που κάνεις οι γυμναστικές είναι φοβερές. Και σε έχουμε πρότυπο, Θάνο, πρόσεξε. Αν μας σπάσουμε κανένα χέρι, κανένα πόδι. Θα κάνουμε μαζί. Θα πάμε σε... να κάνουμε μαζί έλξεις και τέτοια και μετά φαγητό. Μετά κρέα. Μου έδειξε τον Dr. Chaffee σε κάποια φάση γιατί του έλεγα εγώ, άμα πάθω Αλτσχάιμερ, επειδή έχει πεθάνει μια αδερφή της μάνας μου από Αλτσχάιμερ γεροντικό, και του είπα, άμα πάθω Αλτσχάιμερ, θέλω να μου κάνετε ευθανασία. Δεν μπορώ εγώ να ζω και να με παλαβεί. Και του έλεγα διάφορα τέτοια και είχαμε και ανέκδοτα γιατί λέει, η κόρη μου, θες να σε θάψουμε και όλα, η κόρη μου, Μεγάλη Κυριακή. Τη λέω όπως νομίζετε. Τη λέω, αλλά με θάψετε. Έχω τον αδερφό σου ικανό να με πουλάει 2.000 το 1,5 γραμμάριο, το μισό γραμμάριο, τη λέω. Λέει ο άλλο, μην πα χαλά το business plan, μάμι, λέει. Τέλος πάντων. Και μου φοράζει ο άλλο και λέει, έλα να δει αυτόν τον Τσάφι. Λέει ότι άμα τρως ζωικά λιπαρά δεν θα πάθει Αλτσχάιμερ. Λέω, άντε ρε, παιδί μου, ευτυχώ. Και αυτό δεν το ξέρα. Το έλεγε ο Dr. Τσάφι πρόσφατα. Ο Dr. Anthony Chaffee είχε ένα βιντεάκι, κάνει τις ωραία από αυτά που κάνεις εσύ, και έλεγε για το ότι υπάρχουν, λέει, στοιχεία πρώιμα που λένε για πρόληψη της γεροντικής άνοιας, η λήψη ζωικών λιπαρών. Και κάνει νόημα. Αν κάνει μόνο νόημα. Εννοείται. Μα υπάρχει, το λέμε διαβήτη τύπου 3, έτσι. Το συζητήσουμε αυτό, την άνοια, στην επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον. Μίλωσε για την επόμενη φορά. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Ciao. Bye. Yeah.